Λοιπόν, στην τηλεόραση καμιά φορά οι έρωτες που παρακολουθούμε είναι κεραυνοβόλοι, άλλοι είναι παθιασμένοι, άλλοι είναι παράνομοι, άλλοι είναι άγριοι. Όμως αυτή η αγάπη ανάμεσα στη Μυρτούλα και στον Πόντικα, στο αυτή η νυχταμένη, μας έχει κάνει πραγματικά να λιώσουμε και είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας που σήμερα φιλοξενούμε αυτά τα δύο τόσο ταλαντούχα παιδιά μαζί στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Η Αναστασία Τσιλιμπίου και ο Ιωάννης Απέργης, κυρίες και κύριοι. Και τις κάνει και το ορίστε, τις κάνει. Ομορφιά μου. Καλώς ήρθες, Ιωάννη μου. Καλώς. Χαρά μου, είσαι εδώ και σε γνωρίζω. Καλώς τους, καλώς. Και το κορίτσι μας βέβαια. Καλά, τι καλώς χαρά. Καλώς ήρθατε, βρε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά και τώρα που σας βλέπουμε από κοντά, ακόμα καλύτερα. Τι σας έχω τόση μεγάλη συμπάθεια, δεν μπορείς να φανταστείς, και εσύ δεν μπορείς να φανταστείς. Πολύ μεγάλη συμπάθεια, καλά, εγώ έχω με τη σειρά αυτή, έχω μία τρέλα, μία λατρεία. Από τώρα κλαίω που θα τελειώσει και δεν πάει άλλες 4 σεζόν. Όχι, εντάξει. Πόσο να ταλαιπωρηθούν τα παιδιά, έχουν περάσει πολλά. Πολλοί κόσμος την αγάπησε τη σειρά. Νομίζω ότι... Ήτανε... Καλά, η Αναστασία δουλεύει από τα 6 της. Αλλά ήταν τιμή μας που ήμασταν σε τους μεγάλους τοπιούς. Περάσαμε πολύ. Όντως, η Αναστασία δουλεύει από τα 6 της. Δεν ήταν η Λένη στο τρέχει το νερό, το τονίζουμε αυτό έτσι. Γιατί έχει κάνει και ένα πάρα πολύ αστείο TikTok, όπου δείχνει επάνω τα κοριτσάκια και λέει: Θυμάσαι τη Λένη, δεν ήμουν εγώ. Θυμάσαι τη Λένη, δεν ήμουν εγώ. Την Αναστασία τη γνωρίσαμε στην σειρά του Α για την καρδιά ενός αγγέλου. Και πραγματικά από τότε έχεις αυτό το εκφραστικό μουτράκι. Ήσουν αγγελάκι από τότε. Ευχαριστώ. Αλλά φέτος, και νομίζω ότι και ο Ιωάννης θα συμφωνήσει μαζί μου, οι ερμηνείες σου είναι ανατριχιαστικές, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, δεν το περιμέναμε, δηλαδή, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάτι στιγμές, ρε. Η Αναστασία είναι ηθοποιάρα και ο χρόνος θα το δείξει. Και δεν το λέω ούτε επειδή είναι εδώ, ούτε επειδή παίξαμε μαζί. Είναι από τους ηθοποιούς που θα έπρεπε να τους βγάλει έξω η χώρα. Βγήκαμε στην αγορά, ναι, και βγαίνουμε σιγά σιγά, ναι, οπότε έρχεται αυτό, σιγά σιγά. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει παίξει και στην Τουρκία σε υπερπαραγωγή. Αλήθεια. Ναι. Πού, αγάπη μου, δεν το ξέρω αυτό. Εννοείται, ήταν η συνέχεια του Σουλεϊμάν, του Μεγαλοπρεπή. Έκανα την Κιωσέμ, είναι μια σουλτάνα η οποία είναι υπαρκτό πρόσωπο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τη λένε και Αναστασία κιόλας. Και ήταν η γυναίκα του εγγονού του Σουλεϊμάν, του Αχμέτ. Πρώτο. Δεν το ήξερα, αδιάβαστη. Αλεξάνδρ Καρδίσιμ Ντέρικ. Πέστιστα να μην τα λέω εγώ. Σε είσαι βιούρο, Μύρτο, σε είσαι βιούρο. Οι μιμήσεις του Ιωάννη είναι κάτι το αδιανόητο. Μπορεί να κάνει τον Τούρκο, τον Ισπανό, τον Ελληνάρα. Όλα τα κάνεις, όλα τα κάνεις. Και περνάμε και τέλεια στο γύρισμα. Τρως μόνο σαλάτες στα γυρίσματα, γιατί όλα τα TikTok που έχω δει που αναβάζει. Είσαι μόνο μια σαλάτα σε ένα τάπερ. Έχω σταματήσει τις παραστάσεις του Σεσουάρ που τρέχω πάνω κάτω και έχω χάσει 10 κιλά. Και τώρα τελευταία έχω πάρει 4-5, οπότε ναι. Μόνο σαλάτες. Δηλαδή ήθελα με κάποιο τρόπο να έρθω σε ένα γύρισμα και να του δώσω ένα toast, κάτι. Για να υπάρξει και μια πολυτέλεια. Να, πάμε να τα δούμε, ρε παιδιά, τα stories των παιδιών τώρα, έτσι από την ευκαιρία να αλλάξουμε λίγο και μετά το βίντεο της Ναταλίας. Δείτε. Αίσθημά μου δυνατό, αν σε χάσω θα κάθω, αν μου πεις αντίο, θα κόπω στη δύο. Πόσα θες? 100.000. Πόσα θες? 1.000. Πόσα θες? 250 ευρώ και έφυγες. Καλό στα αυτό μου το λένε όλοι. Θα ήμουν και εγώ με τη ζαρκαδούλα μου, μωρέ. Πες το κι εσύ. Έτσι θα ήμουν με τη... Τι? Έτσι θα ήμουν και εγώ με τη ζαρκαδούλα μου, ρε. Έτσι θα ήμουν και εγώ με τη ζαρκαδούλα μου, ρε. Μάρι, μάρα, στενίτα σόι. Να μου κάνεις τον Τούρκο. Αναστασία. Yakşamlar kardeşim derik geceler. Hadi güle güle. Hoş koltuk. Hadi buyurun. Buyurun. Tamam ya ton indo pali. Oraya pa indo. Si suhana. Jurella mera cheyo. Kanis ke ton ispano. ¿Qué pasó, señora? La palabra pertida son delegación son clásico ahora como todo el tiempo de tu sabes. Sí. Que te no me canes tu melinada. No me la da. Se le va mal digo sin. Pero me no. Algo. Palo ya dame más. Παλεύει για τη ζωή του, το Μαρούλι παλεύει για τη ζωή του. Το Μαρούλι παλεύει για τη ζωή του. Είσαστε φανταστικοί μαζί. Backstage δεν είσαστε, απόλαυση όταν είσαστε παρέα, έτσι. Μάμα, έχεις το καλύτερο παιδί δίπλα σου, εννοείται πως θα περνάς. Όλα τα παιδιά εκεί και ηθοποιοί. Αλλά νομίζω η ομάδα από τα μπουζούκια
Πρώτος και καλύτερος ο Μέτρε. Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης με τον Θανάση τον Βλαβιανό. Δεν μπορείς να κάνεις σκηνή μαζί τους, δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, όχι. Ξεκινάει όλο το συνεργείο και γελάει. Οπότε... Περνάμε πάρα πολύ. Ώρες λέει ο σκηνοθέτης, ρε παιδιά, δράμα κάνουμε. Τι γίνεται. Δράμα κάνουμε, το ξέρω, αλλά άμα δεν το γελάσεις και λίγο. Πάμε να δούμε το βίντεο που έφτιαξε η Ναταλία για τον Ιωάννη και την Αναστασία και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα. Η νύχτα και το όνειρο, η ανάγκη, η αγάπη, ο πόνος και η απελπισία, η φιλία και η γενναιότητα ήταν μερικά από τα στοιχεία που έφεραν κοντά δύο ετερόκλητους μα και αρκετά όμοιους ήρωες στην τηλεοπτική σειρά Αυτή η νυχταμένη. Να σε πάω μέχρι το σπίτι, να μην περπατάς μόνη σου μες στα μαύρα σκοτάδια. Μην ανησυχείς, αφού θα βγει ο ήλιος σε λίγο. Να δω. Ου, σε λίγο θα περάσει το πρώτο λεωφορείο. Η Μυρτό και ο Πόντικας είναι από τα πρόσωπα που επεφύλασαν μεγάλες εκπλήξεις στο κοινό, στο πέρας της σειράς, τόσο μέσα από την προσωπική ιστορία τους ο καθένας, όσο και μέσα από την κοινή διαδρομή τους. Αφεντικό, ήρθε ο Δήμαρχος και φαντάστηκα πως θα ήθελες να το ξέρεις. Πόση ώρα είναι εδώ? Τώρα ήρθε, δεν έχει δύο λεπτά. Μόνος του είναι. Τον έβαλα πρώτο τραπέζι πίστα. Καλά έκανα. Ο Πόντικας, το βασικό γκαρσόνι του ονείρου και δεξί χέρι του στρατή, αυτός που κρύβει πίσω από τις ατάκες του και το χιούμορ του ένα ντροπαλό και ευαίσθητο πλάσμα, επέδειξε στην πορεία μεγάλη γενναιότητα και αυτοθυσία στο όνομα της αγάπης. Ηλία, συγγνώμη που άργησα. Είχα πεταχτεί για μια δουλειά του πατέρα μου. Δεν θα ξανασυμβεί. Α, για τον μπαμπά ήσουνα. Και εμείς που νομίζαμε ότι βρήκες κανένα καλό παλικάρι και ξεχάστηκες. Πού να τον βρω, καλέ? Από το σπίτι κατευθείαν εδώ έρχομαι. Άντε να πάω στην ενορία. Η Μυρτό εμφανίστηκε ως η έφηβη κοπέλα που η ανάγκη την αναγκάζει να πουλάει γαρίφαλα κάθε βράδυ στο νυχτερινό κέντρο και παρότι πίστευε πολύ στο Θεό και την καλοσύνη των ανθρώπων, ήρθε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό και βίαιο πρόσωπό τους. Ο βιασμός της από τον Μίλτο, η απώλεια του πατέρα της και ο εγκλεισμός της σε ψυχιατρική κλινική, ενώ εγκυμονεί το παιδί του βιαστή της, έδειξαν την ουσιαστική και ανεφόρον αγάπη του Πόντικα για εκείνη, ο οποίος όχι μόνο στέκεται στο πλευρό της, αλλά επιδιώκει να την παντρευτεί και να συμπορευτούν. Θέλω να σε παντρευτώ. Θα το μεγαλώσουμε μαζί. Θα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου. Και εσύ. Αν θέλεις φυσικά. Θες. Η Αναστασία Τσιλιμπίου, το παιδί θαύμα της ελληνικής μυθοπλασίας που πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση σε ηλικία 9 ετών και ο Ιωάννης Απέργης από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα που πρωτοσυστήθηκε τηλεοπτικά μέσα από τη σειρά Παρουσιάστε, έκαναν με τις ερμηνείες και το ταλέντο τους τους δύο αυτούς ήρωες κομμάτι από τις νύχτες μας. Με συγχωρείς. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Και όσο πλησιάζει το μεγάλο φινάλε της σειράς, δεν μπορούμε παρά να τους ρωτήσουμε πόσο happy end μπορούν να έχουν αυτοί οι δύο ήρωες. Το θέλω, το θέλω. Μπράβο. Και μπράβο και τώρα. Έβαλα στη σειρά την ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκινήθηκα. Έχω πάει σε όλες τις εκπομπές του Α και δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ. Από τον πρώτο άνθρωπο που μας έπιασε και μας έβαψε μέχρι τον τελευταίο να μας φέρουν καφέ, να μας μιλήσουν τόσο όμορφα. Και επίσης εσύ, από όλη την οικογένεια, έχεις μια ποιότητα και εσύ και οι συνεργάτες σου και αυτό σε χαρακτηρίζει. Και χάνω λίγο τα λόγια μου τώρα, αλλά ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου βλέποντάς τις εκπομπές και αυτό το περνάς και στους συνεργάτες σου και όταν έρχονται στο θέατρο οι άνθρωποι σου είναι υπέροχοι και δεν με έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση. Πόσο χαίρομαι για αυτά που... Και επειδή μόνο αυτός λέει καλά λόγια και γι' αυτόν δεν λένε πρέπει καλά λέμε. Λόγια, θέλω να πω ότι και εγώ μέσα σε αυτή την παραγωγή, από όλους τους υπέροχους συνεργάτες που είχαμε, με τον Γιάννη ήταν το πρώτο άτομο που ένιωσα ηρεμία και ασφάλεια. Και ήξερα ότι αν έχω κάποιο πρόβλημα θα πάω να του μιλήσω και θα τα λύσει και θα με βοηθήσει. Είναι ένα παιδί χρυσό και δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές, γιατί το παίζει τώρα... Εντάξει, συνήθως όταν βλέπεις μία νέα κοπέλα, σας αλλάζω λίγο το θέμα, αλλά είναι σημαντικό. Ναι, καταλαβαίνω. Σε όλες τις δουλειές βλέπεις μία μάνα που εργάζεται και από αυτή τη δουλειά μπορεί να συντηρεί το παιδί της. Όταν τη βλέπεις αβοήθητη, κάνε κάτι. Mm-hmm. Κάνε κάτι. Mm-hmm. Έχει τύχει πολλές φορές με την Αναστασία, ειδικά στις αρχές, και είμαι λίγο ταραγμένος τώρα και πήρα θέση και όλα πήγαν καλά. Ναι. Κορτσάρα μου. Και δημιουργήσαμε ωραία δουλειά. Ναι, ναι. Και, ναι. Εμένα μ' αρέσει τις γυναίκες πρώτα απ' όλα
Βέβαια τώρα είμαι παντρεμένος, έχω κλειδώσει, είμαι πανευτυχής, έχω παιδιά, να τις βλέπω σαν αδερφές μου. Και έτσι έχω χτίσει και σχέσεις ζωής με τις κουμπάρες μου. Η καλοσύνη που λες πάντα ότι δεν είναι κάτι αυτονόητο ούτε κάτι απλό. Η καλοσύνη που δεν είναι ποτέ δεδομένη, που τη θεωρούμε δεδομένη αλλά τελικά δεν είναι ποτέ. Στην πραγματική ζωή υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Λούσια, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άντρες. Θα το κάνω πιο συγκεκριμένο, γιατί αυτός ο άνθρωπος αγαπάει με απόλυτη ανιδιοτέλεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος να αγκαλιάσει το κορίτσι που αγαπάει, που είναι έγκυος το παιδί του βιαστή της, και της λέει θέλω να σε παντρευτώ. Και εκείνη παρόλα αυτά, που είναι ολομόναχη, που ξέρει τι αντιμετωπίζει, παρόλα αυτά του λέει δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Γιατί δεν είναι ερωτευμένη μαζί του, γιατί δεν τον αγαπάει, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος. Και εκείνος της λέει δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εσύ να σε καλά. Μυρτούλα μου, εσύ να σε καλά. Υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Νομίζω είναι λίγοι, γιατί έχουμε μάθει να αγαπάμε κάπως διαφορετικά ή να βλέπουμε τις γυναίκες κάπως διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν. Εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει ανθρώπους και φίλους μου. Νομίζω γενικότερα από το να αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν, καλό είναι ο καθένας από εμάς να κοιτάμε εσωτερικά τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καλύτεροι στους γύρω μας. Πολύ σωστά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε γίνει αρκετά εγωιστές πάρα πολύ από εμάς. Κοιτάμε τον εαυτό μας να είμαστε εμείς καλά. Οπότε το ακόμη και στο πιο απλό να πέσει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο ή να χρειαστεί κάποιος βοήθεια, θα πούμε μην μπλέξω. Μην μπλέξω. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Τι να ανακατεύομαι τώρα, έχει πολύ δίκιο. Φαντάζομαι τι οικογένειες είχατε βλέποντάς σας, δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι έχετε και οι δύο μεγαλώσει με κάποιες βάσεις πολύ ουσιαστικές. Σίγουρα η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι τη σκυτάλη την παίρνεις μόνος σου μετά. Γιατί ακόμη και σε ένα περίεργο περιβάλλον βγαίνουν διαμάντια άνθρωποι. Έτσι είναι. Οπότε δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει, εννοείται, για να ξέρουμε να έχουμε καλή παιδεία, γιατί πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι στην ηλικία μου, τουλάχιστον, δεν έχουν καλή παιδεία από το σπίτι. Και αυτό το βγάζουμε προς τα έξω. Αλλά μετά, ναι, είναι μόνο. Αλλά μπορείς να βρεις και στη λάσπη διαμαντάκια. Σίγουρα. Και ναι, μπορούν και παιδιά τα οποία, ίσως ξέρεις, μπορεί να μας ακούνε τώρα και να μην έχουν την τύχη να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που είναι απολύτως υγιές, προστατευμένο, τρυφερό, να τα καταφέρουν και μόνα τους. Ξέρεις, καλύζοντας μέσα τους και λέγοντας εγώ θα το παλέψω και δεν θα γίνω αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Ναι. Πολλές περιπτώσεις. Ο γιος ενός εργοδότη μου είχε πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Περίεργος ο πατέρας του, τσιγκούνης. Ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε με ένα smart. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα, απλά με ένα αμαξάκι και δεν το έδειχνε καθόλου. Πολύ ευγενικός. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Αν έχουμε μια Ελλάδα με 11 εκατομμύρια κόσμο, αν ήταν όλοι σαν τον Πόντικα και τη Μυρτούλα, πόσο διαφορετική, ας πούμε, θα ήταν η χώρα μας. Πόσο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι θα ήμασταν όλοι μας, έτσι. Επιτρέψτε μου να γυρίσω λίγο στη σειρά για να ρωτήσω, γιατί εντάξει, το χαρακτήρα τον δικό σου τον αποθεώσαμε όλοι και με σχόλια και βλέποντάς τον την απόλυτη, το μεγαλείο της ψυχής σου. Θέλω να έρθω λίγο στην Αναστασία, στη Μυρτώ. Αυτό το όχι, δεν μπορώ. Δείχνει ίσως και μια... Ρε παιδί μου, θέλει και λίγο πολύ δύναμη να πεις όχι. Όταν είσαι τόσο μόνη σου, τόσο ξεκρέμαστη, βλέπεις τη σανίδα σωτηρίας και δεν την πιάνεις. Σίγουρα. Έτσι. Ξεκάθαρα ήταν τιμή μου να μπορέσω να φέρω σε ζωή αυτόν τον χαρακτήρα. Την πονούσα και την πονάω ακόμη. Να. Και πολλές φορές που με έχουν ερωτήσει στις δύσκολες σκηνές, ας πούμε, α, τι σκέφτεσαι, ξέρω εγώ. Πραγματικά πονάω τη Μυρτώ. Και κάθε Μυρτώ που μπορεί να περνάει κάτι αντίστοιχο, γιατί η σειρά μας, το καλό είναι ότι δείχνει αληθινά τι ζει ο κόσμος, που ποτέ ίσως να μην ακούμε ή να ακούμε, ευτυχώς, πια. Γυναίκες, άντρες. Και ήταν τιμή μου που μπόρεσα να το δείξω και μάλιστα έμαθα κι εγώ πολλά πράγματα από αυτό. Πολλά. Εντάξει, η αναμενόμενη ερώτηση είναι βέβαια, για να ολοκληρώσουμε τα του αυτή η νυχταμένη, αν φυσικά μπορείτε να μας πείτε, γιατί είμαστε νομίζω ένα μήνα και κάτι πριν το φινάλε, πριν ρίξει αυλαία.
αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι ευτυχισμένο από αυτούς τους δύο. Εγώ προσωπικά, πεις και εσύ. Το ίδιο θα πω. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καθόλου. Πραγματικά. Ρωτάμε συνέχεια τους σενοριογράφους από την πρώτη φορά που κάναμε συνάντηση και δεν μας λένε. Έχουμε κάνει κάποια γυρίσματα που πηγαίνουμε στο σπίτι της. Εσύ έχεις δει ένα όνειρο κάποια στιγμή, σαν όραμα. Τη βλέπεις ένα παράθυρο που είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και σου λέει τι όμορφα που είναι κτλ. Αυτό είναι όραμα ή είναι σαν να βλέπεις το μέλλον, είναι κάπως... Απλά σκεφτόταν πώς θα ήταν η ζωή και γι' αυτό και δείχνω τις βέρες και πάω να τη βρω. Ναι. Της έκανα την πρόταση γάμου, ήταν πάρα πολύ γρήγορα, ήταν στην κλινική, οπότε η Μυρτώ δεν το περίμενε και γι' αυτό ίσως να αντέδρασε έτσι. Σαν Γιάννης θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνουν χώροι αυτοί οι χαρακτήρες. Άμα μας ακούνε στην ερεγράφη. Παρακαλούμε, ως εκπομπή, ως έργα. Μα κάνουν τώρα την ανατροπή, οκ, να κάνουν την ανατροπή, αλλά εγώ δεν πρόκειται να την αφήσω. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα αν είχαμε και δεύτερη και τρίτη σεζόν, η ιστορία της Μυρτούς και του Πότικα θα εξελισσόταν περισσότερο και θα βλέπαμε τις λεπτομέρειες και θα βλέπαμε και φυσικά μια γυναίκα σαν τη Μυρτώ που περνάει αυτό το πράγμα, πόση αχρίαστη, αλλά δυστυχώς αν δεν μπούμε στα παπούτσια της, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, φυσικά, ντροπή φυσικά νιώθει για αυτό που έχει ζήσει και ίσως να νιώθει ότι φταίει κιόλας, χωρίς να φταίει. Οπότε ίσως και γι' αυτό να αρνήθηκε την πρόταση του υπέροχου Πόντικα. Ωστόσο, ναι, μακάρι, εμείς θέλουμε να είναι μαζί. Λοιπόν, ο Γιάννης παίζει σε μία πολύ ωραία παράσταση, Βότκα Μολότοφ, έτσι, και 16 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα, στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος. Στο έθριο του ελληνικού κόσμου. Άρα καλοκαίρι. Θα είμαστε έξω, θα βλέπουμε το φεγγάρι. Τα αστέρια. Τα αστέρια και το φεγγάρι. Για πες μου, είναι λεπτό. Διασκευή της Ελένης Ράντου, να πούμε, καταρχάς. Κωμωδία του Νιλ Σάιμον, έτσι. Και είναι φυσικά ο... Είναι βασισμένο του Άντων Τσέχοφ, τους μονολόγους. Τους μονολόγους του Τσέχοφ. Αλλά του Νιλ Σάιμον βασισμένο στους μονολόγους. Θα είναι πολύ ωραίο. Έχει κάνει ωραία διασκευή η κυρία Ράντου. Εσύ σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, έτσι θέλεις να πεις κάποιο από τους... Κατερίνα Γερονικολού, βλέπω. Ναι, είναι η Κατερίνα. Τάσος Χαλκιάς, Αρετή Πασχάλη, Παναγιώτα Βιτεντζάκη, Χάρη Σιώτης, Πάνος Σταθακόπουλος και ο Ιωάννης Πέργης. Okay. Καλά, δεν θα, για τους υπόλοιπους θα πάμε. Μια τρελή κωμωδία. Ναι. Κέφι, ένα ωραίο καλοκαίρι. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους σκηνοθέτες να πάνε τρένο φέτος, γιατί το χρειαζόμαστε. Μπράβο. Ο κόσμος μας στήριξε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις σειρές. Και το να θέατρο. Πω κάτι τώρα εγώ. Επειδή ο κόσμος που μας έβλεπε μας αγάπησε πάρα πολύ και το εκτιμούμε, και μάλιστα εγώ βγαίνω έξω, ξέρω εγώ, να κάνω τις δουλειές μου, μιλάει κόσμος και είναι ωραίο που με λέει Μυρτούλα, ξέρω εγώ. Τους προσκαλούμε όλους στο θέατρο Πέτρας. Α, ναι, μπράβο. Στις 19 Ιουνίου. Έχετε βραδιά. Έχουμε βραδιά αυτή νυχταμένη live. Ναι. Τραγουδήσουν υπέροχοι τραγουδιστές. Μπορεί να τραγουδήσουν και ηθοποιοί μας. Βεβαίως. Οπότε όσοι αγαπήσαν τη σειρά μας να έρθουν να μας ακούσουν. Το ξέρω και αυτό, το είδα που το ανέβασε ο Άκης Δίξιμος. Το έκανε ανάρτηση στο Facebook. Το τραγουδάει και ο Άκης. Τραγουδάει και ο Άκης και είναι 17 Ιουνίου στο. 17, έκανα λάθος. 19. 19 Ιουνίου. Δεν έκανες λάθος, εγώ έκανα. Στέλιος Διονυσίου, Κατερίνα Στανίση. Κύκλωσε τώρα. Είναι αρκετοί. Άκης Δίξιμος. Άκης Δίξιμος και θα τραγουδήσουν και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές σειράς. Συμμετέχει ο Τάκης Σούκας. Στο θέατρο Πέτρας. Αυτή η νύχτα μένει στις 19 Ιουνίου. Πάμε για τα δώρα σας. Λοιπόν, προσέξτε με. Θα ξεκινήσω με τις κούπες ή θα τελειώσω με τις κούπες. Θα ξεκινήσω με τις κούπες. Πώς? Η κοπέλα, η Αναστασία. Λοιπόν, Μυρτώ, άνοιξε την κούπα... άνοιξε την κούπα σου, Μυρτώ, που θα πίνεις πλέον τον καφέ σου. Αχ, ναι, λέει. Λοιπόν, αυτή είναι η κούπα της Μυρτός. Στον Άγγελο που δεν... Αχ, και έχει και φωτογραφία από πίσω. Στον Άγγελο που αυτή δεν άλλαξε ποτέ. Αυτή την έχει βγάλει η μαμά μου, η φωτογραφία. Στον Άγγελο που δεν άλλαξε ποτέ. Αυτή είναι για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είσαι μόνος στη φωτογραφία, παρόλα αυτά είμαστε πολύ διακριτικοί. Είσαι εσύ και είναι ένα άλλο πλάσμα. Είσαι με το πιτσιρίκι σου. Ο γιώκας μου. Ο γιώκας σου, αλλά πολύ διακριτικά. Εμείς θεωρήσαμε ότι είσαι μέτρ στο όνειρο. Για μας δεν είσαι ένας απλός σερβιτόρος, είσαι ο μέτρ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ο Ιωάννης
παίζει κιθάρα και τραγουδάει στο γιο του. Αυτό λοιπόν είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, για να του παίζεις κιθάρα και να μάθει, και εκείνος μαζί σου. Αν δεν τραβήξουμε βίντεο με αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει. Και να μας κάνετε και τα τάγκη μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε, η Αναστασία. Χριστούγεννα είναι. Η Αναστασία αγαπάει πολύ τα φιλαράκια, τα friends. Μη μου πείτε. Ό,τι τι. Τι έχετε κάνει. Είναι παιχνίδι. Trivial Pursuit The Friends Edition. Ευχαριστώ. Επίσης η Αναστασία πιστεύει πολύ στο μάτι. Σου πήραμε ένα κόσμημα που είναι με όλη μας την καλή ενέργεια για να μην σε πιάνει ποτέ το ματί. Μπορείς και αυτό να το ανοίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ιωάννης το ξαναδένει. Είσαι Παρθένος, αγάπη μου. Ναι. Παρθένος, έχω πρόβλημα και με μένα. Αγάπη μου, συγγνώμη. Συγγνώμη. Η γυναίκα σου την παλεύει. Την παλεύει. Την παλεύει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο δώρο για τον Ιωάννη που φαντάζομαι ότι... Ωραίο δεν είναι, Αναστασία. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο δώρο για τον Ιωάννη που κάτι μου λέει ότι θα το χαρίσεις και εσύ και ο γιος σου. Έλα ρε ποντικά! Έλα! Είμαι ένα μικρό ποντικάκι! Ό,τι καλύτερο! Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχετε όλη μας την αγάπη. Θα κάνεις κάτι το καλοκαίρι που θα το μοιραστείς μαζί μας ή προς το παρόν είναι... Είναι μεταβατική περίοδος για τους τοπιούς. Βλέπουμε τι θα κάνουν του χρόνου. Πολλές οντισιών. Πολλές οντισιών. Ελπίζω να είμαι του χρόνου στην τηλεόραση και στο θέατρο θα είμαι σίγουρα στο Μικρό Παλάς με τον Θοδωρή Αθερίδη. Τι ωραία! Υπέροχους με Δήμητρα Ματσούκα, Δημήτρη Σαμόλη. Θα έχουμε μια αλλαγή στο θείασο. Το Κρόμπας. Όχι, θα έχουμε μια αλλαγή στο θείασο. Α, βέβαια. Το Κρόμπα είναι μια αλλαγή στο θείασο, μάλλον. Και... ναι, αυτά. Θα σε ξαναφέρουμε το Σεπτέμβριο να μας τα πεις αυτά. Θέλω μόνο να πω βέβαια, ότι συγκινούμε πάρα πολύ κάθε φορά που βλέπω τα υπέροχα πλασματάκια που φέρνεις στην εκπομπή. Το Love Away, τα σκυλάκια. Ναι, και έχω κι εγώ ένα πλασματάκι στο σπίτι, το οποίο έχει μεγαλώσει και... Δεν θυμάμαι τη ζωή μου χωρίς αυτό, οπότε να το συνεχίσετε αυτό, γιατί είναι υπέροχο. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν του καλύτερα, το να βοηθάμε στις υιοθεσίες σκυλιών. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για όλες τις υπέροχες νύχτες που μας χαρίζετε. Πραγματικά είναι η σειρά που άλλαξε τις νύχτες μας. Τα λέει πολύ σωστά το τρέιλερ του Α. Την αγάπη μας. Ο κόσμος λέει τι θα κάνουμε όταν τελειώσει η σειρά. Εγώ τι θα κάνω που την παίρνω τηλέφωνο και γράφω στις επαφές Μυρτό. Ναι, γράφω Μυρτό. Και δεν μπορώ να την βρω. Μυρτό και Μυρτό. Είναι ένα τελείωμα. Λοιπόν, εγώ. Την αγάπη μας και στους υπόλοιπους. Φεύγω. Παίρνω τα δώρα μου. Και φεύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.